Δόξα στον Κύριό μας, αδέλφια αγαπητά. Με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να ανοίξουμε παρακαλώ τις γραφές μας στη σελίδα 902, στο Ευαγγέλιο κατά Λουκάν, όπου θα διαβάσουμε από το Β' κεφάλαιο. 902 σελίδα, Β' κεφάλαιο κατά Λουκάν Ευαγγέλιον. Εν εκείνες δε τες ημέρες, εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου να απογραφθεί πάσα η οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη, ότε ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρίνιος και ήρχοντο πάντες να απογράφονται, έκαστος εις την εαυτού πόλην. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας, εκ της πόλεως Ναζαρέτ, εις την Ιουδαίαν, εις την πόλην του Δαβίδ, ή της καλείται Βιθλεέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, δια να απογραφθεί μετά της Μαριάμ, της ηραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα, ή της ήτο έγκυος. Και νόησαν εκεί, επληρώθησαν ημέρε του να γεννήσει. Και εγέννησε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων, και εσπαργάνωσεν αυτόν, και κατέκλυνεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν ήτο τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και ποιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος, διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακάς της νυκτός επί το πίμνιον αυτών. Και ιδού, άγγελος Κυρίου εξέφνης εφάνει εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, «Μη φοβήστε, διότι ιδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαρά μεγάλην, ήτις θέλει είστε εις πάντα των λαών, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είστε το σημείον εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένων, κείμενον εν τη φάτνη. Και εξέφνης μετά του αγγέλου, εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντων των θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι ποιμένες είπων προς αλλήλους, «Ας υπάγομεν λοιπόν έως Βιθλεέμ και ας είδομεν το πράγμα τούτο το γεγονός, το οποίον ο Κύριος εφανέρωσεν εις ημάς. Και ήλθον μετά σπουδής και έβρον την Τεμαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Και οι δόντες διεκήρυξαν τον λόγο των λαληθέντα προς αυτούς περί του πεδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντας τους λόγους τούτους διαλογιζομένη περί αυτών εν τη καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και υμνούντες των Θεών, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδον, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Αμήν». Και ήθε και εμείς έτσι να επιστρέψουμε απόψε, αδέλφια, στους οίκους μας, δοξάζοντες και υμνούντες των Θεών, για όλα όσα θα έχουμε ακούσει και δει στον οίκο του Κυρίου. «Εν εκείνες λοιπόν τες ημέρες, εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου να απογραφθεί πάσα η οικουμένη». Ήτανε οι ημέρες όπου θα εκπληρωνότανε η προφητεία ότι θα γεννηθεί Μεσσίας, θα γεννηθεί Σωτήρας στο λαό Ισραήλ. Εκείνες τις ημέρες λοιπόν, ο Κέσαρας της εποχής εκείνης, ο Αύγουστος, εξέδωσε ένα διάταγμα να απογραφεί όλη η οικουμένη, να γίνει μια γενική απογραφή σε όλη την αυτοκρατορία του, προκειμένου να διοργανωθεί το σύστημα της φορολογίας και να γίνει μια καταμέτρηση του πληθυσμού. Και αυτό έγινε παραμονές της ελεύσεως, της πρώτης ελεύσεως του Χριστού επί της γης. Εξεδόθη ένα διάταγμα το οποίο αφορούσε όλη την οικουμένη. Οι άρχοντες και οι βασιλείς της οικουμένης θεωρούν ότι έχουν τα πάντα στα χέρια τους. Θεωρούν ότι μπορούν με τα διατάγματα τα οποία εκδίδουν να ελέγχουν και να έχουν τα πάντα υπό την εξουσία τους. Δεν ξέρουν όμως και δεν καταλαβαίνουν ότι πίσω από αυτά κρύβεται το χέρι του Θεού. Πίσω από τα διατάγματα που οι ίδιοι θεωρούν ότι επινοούν και έχουν την εξουσία να εκδώσουν,
ο Θεός εργάζεται το σχέδιό Του. Και το σχέδιό Του την εποχή εκείνη ήταν η πρώτη έλευση, η ενσάρκωση του Λόγου, η πρώτη έλευση του Χριστού. Και σήμερα εκδίδονται διατάγματα. Και σήμερα παγκοσμίως υπάρχουν διατάγματα, ρυθμίσεις, αποφάσεις, εκδίδονται διάφορες αποφάσεις και διατάγματα. Οι άρχοντες του κόσμου τούτου θεωρούν ότι κρατούν τα πάντα στα χέρια τους, θεωρούν ότι μπορούν να ρυθμίζουν τη ζωή των ανθρώπων, αλλά όπως τότε έτσι και σήμερα, αυτά ο Θεός τα επιτρέπει και τα χρησιμοποιεί για να εκπληρωθεί το σχέδιό Του. Για να φτάσουμε τότε στην πρώτη έλευση του Χριστού, για να φτάσουμε σήμερα στη δεύτερη έλευση του Χριστού, στην αρπαγή της Εκκλησίας. Διατάγματα τα οποία παγκοσμίως ρύθμιζαν τη ζωή των ανθρώπων τότε, διατάγματα που παγκοσμίως ρυθμίζουν τη ζωή των ανθρώπων σήμερα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται, οι προφητείες εκπληρώνονται. Ο Χριστός ήρθε τότε, ο Χριστός έρχεται και τώρα. Οι άρχοντες δεν εννοήσαν τότε, οι άρχοντες δεν εννοούν και τώρα. Θεωρούν ότι κρατούν τα πάντα στα χέρια τους, τότε θεωρούν το ίδιο και σήμερα. Όμως ο Παντοκράτορας πίσω από όλους αυτούς είναι ο Θεός. Υπό την εξουσία αυτού είναι όλα και Εκείνος φέρνει το σχέδιό Του εις πέρας. Τότε για να έρθει ο Χριστός και να ενσαρκωθεί για πρώτη φορά, τώρα για να έρθει ο Χριστός να παραλάβει την Εκκλησία Του. Αυτή η οικουμένη, λέει, αυτή η απογραφή έγινε πρώτη όταν ηγεμόνευε τη Συρίας ο Κυρίνιος. Και εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας δίνει ένα ιστορικό στοιχείο και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο το γεγονός ότι ο Ευαγγελιστής Λουκάς λειτουργήσε ως ιστορικός. Θέλησε να καταγράψει τα γεγονότα ακριβώς έτσι όπως έγιναν. Εγώ, λέει, διερεύνησα τα πάντα εξ αρχής ακριβώς για να συγγράψω κατά σειρά περί τούτων κράτηστε Θεόφιλε. Και αυτή είναι η πρόθεση των Αγίων Συγγραφέων της Αγίας Γραφής και της Καινής Διαθήκης ιδιαιτέρως που διαβάζουμε αυτή τη στιγμή, να αποδώσουν τα γεγονότα έτσι όπως έχει γίνει. Όχι κάποιος κάπου κάποτε, σε μια μυθική τοποθεσία όπου κανένας δεν γνωρίζει τίποτα, αλλά σε συγκεκριμένη εποχή, συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένες τοποθεσίες, τίποτα δεν έχει να κρύψει ο Λόγος του Θεού, αλλά μας παραθέτει τα γεγονότα ακριβώς έτσι όπως έγιναν. Αυτή λοιπόν η απογραφή έγινε πρώτη όταν ηγεμόνευε τη Συρίας ο Κυρίνιος. Και ήρχοντο πάντες να απογράφονται, έκαστος εις την εαυτού πόλην. Εν έτη 2021 φαίνεται ότι η απογραφή έχει απλοποιηθεί πάρα πολύ. Έχει γίνει μια διαδικασία την οποία οι περισσότεροι μπορούν να την κάνουν από το σπίτι τους. Την εποχή εκείνη όμως έπρεπε ο κάθε ένας να ταξιδέψει και να βρεθεί στην πόλη του, στην πατρίδα του, για να απογραφθεί εκεί πέρα. Και γιατί ο Θεός το επιτρέπει αυτό? Για να εκπληρωθεί το σχέδιό Του. Ο κάθε ένας να πάει στην πόλη του και έτσι όπως θα δούμε παρακάτω και ο Ιωσήφ με τη Μαρία να ξεσηκωθούν από εκεί που είναι στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας και να πάνε στη Βηθλεέμ. Για ποιο λόγο να πάνε στη Βηθλεέμ από όπου ήταν και η καταγωγή του Ιωσήφ? Διότι έτσι ήταν γεγραμμένο ότι από τη Βηθλεέμ θα γεννηθεί ο Μεσσίας. Όπως ήταν προφητευμένο στον προφήτη Μιχαία «Και εσύ Βηθλεέμ δεν είσαι ουδόλος ελαχίστη μεταξύ των ηγεμόνων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει ηγούμενος, ως της θέλει ποιμάνη των λαών μου τον Ισραήλ. Ό,τι είναι γεγραμμένο θα γίνει, ακόμα και αν τα συμβάντα και αν οι καταστάσεις δείχνουν το αντίθετο. Τι σχέση θα μπορούσε να έχει ο Ιωσήφ με τη Μαρία που ζουν στη Ναζαρέτ της Γαλιλαίας με την εκπλήρωση της προφητείας ότι ο Χριστός θα γεννηθεί στη Βηθλεέμ? Κανείς δεν το ήξερε, κανείς δεν το περίμενε. Ούτε ο Κέσαρας Αύγουστος είχε διαβάσει τις προφητείες ώστε να δώσει ένα διάταγμα για να εκπληρωθούν. Και δεν έχει ανάγκη ο Θεός από ανθρώπινες ενέργειες για να εκπληρωθούν οι προφητείες Του. Ό,τι είναι προφητευμένο, εξάπαντος θα γίνει. Ακόμα και αν δεν φαίνεται, ακόμα και αν τα γεγονότα δείχνουν αντίθετα. Ο προφητικός λόγος είναι ναι και αμήν. Και σε αυτόν τον λόγο, αγαπητά αδέλφια, καλούμαστε να εμπιστευτούμε τη ζωή μας. Έκαστος λοιπόν ήρθε εις την εαυτού πόλη για να γίνει η απογραφή, ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις την πόλη του Δαβίδ ή της καλείται Βηθλεέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, δια να απογραφθεί με της Μαριάμ. Βλέπουμε ότι όσα γίνονται στον κόσμο, ό,τι συμβαίνουν, διάφορα γεγονότα, διάφορα διατάγματα, από αυτά δεν διαφεύγουν και οι άνθρωποι του Θεού. Δεν διαφεύγουν το να επηρεαστεί η ζωή τους. Όμως, όπως είπαμε,
πίσω από όλα αυτά κρύβεται το σχέδιο του Θεού. Γι' αυτό, αδέλφια αγαπητά, ας είμαστε εμπιστευμένοι στον Κύριο. Πολλά βλέπουμε να συμβαίνουν γύρω μας, γεγονότα, δυσάρεστα, καταστάσεις δύσκολες, αποφάσεις και διατάγματα τα οποία επηρεάζουν τη ζωή μας, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, πολλές φορές με δυσμενή τρόπο, αλλά ας εμπιστευτούμε τον Κύριο ότι δεν είμαστε στην ίδια μοίρα με εκείνους οι οποίοι δεν γνωρίζουν Χριστό. Εμείς έχουμε να αποθέσει τη ζωή μας στον Πατέρα τον Ουράνιο, δια Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω. Και ό,τι και αν συμβαίνει, και ό,τι και αν λαμβάνει χώρα επάνω στον κόσμο αυτό, στα χέρια του Θεού είμαστε ασφαλείς. Οι φόβοι, οι απορίες, οι αμφιβολίες, οι ταραχοί γεμίζουν τις καρδιές των ανθρώπων. Οι άνθρωποι του Θεού όμως, οι οποίοι υπόκεινται πολλές φορές στην ίδια μοίρα με τους ανθρώπους του κόσμου όσον αφορά τα γεγονότα και τις καταστάσεις που βιώνουν στον κόσμο, οι άνθρωποι του Θεού λοιπόν έχουν τη διέξοδο, έχουν την επιλογή να έχουν την ειρήνη του Χριστού μέσα στην καρδιά τους. Διότι μέσα στην Εκκλησία, εκείνος ο οποίος βασιλεύει είναι ο άρχον της ειρήνης, είναι ο Ιησούς Χριστός. Εάν απόψε έχεις έρθει με ταραχή μέσα στην καρδιά σου, με αμφιβολία, με προβληματισμούς, με φόβους για το τι μέλη γενέστε, άφησε το Χριστό να σε αγγίξει. Ζήτα από τον Κύριο να σε επισκεφθεί και να σου μιλήσει. Και θα δεις ότι Εκείνος, μέσα στον ταραγμένο κόσμο που ζούμε, θα βάλει την ειρήνη τη δική Του μέσα στην καρδιά σου. Και θα φύγεις από την Εκκλησία γεμάτος χαρά, γεμάτος ευλογία, γεμάτος δύναμη Πνεύματος Αγίου, για να μπορέσεις να περπατήσεις το υπόλοιπο το οποίο ο Θεός θα επιτρέψει να ζήσουμε επάνω σε αυτόν τον κόσμο. Δεν μας υποσχέθηκε ποτέ ο Κύριος ότι θα φτιάξουν τα πράγματα, θα πάνε καλύτερα, θα μας ανοίγουν όλοι οι δρόμοι, θα μας παρέχει διευκολύνσεις, αλλά μας υποσχέθηκε ότι από τα καμίνια τα οποία θα περνάμε, από τη στενή και τεθλιμμένη οδό, που άλλωστε αυτή οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών, Εκείνος θα είναι μαζί μας. Εκείνος θα μας δίνει τη δύναμη να στεκόμαστε έναντι όλων αυτών τα οποία βλέπουμε να μας φοβίζουν και να μας απειλούν. Διότι η δύναμη είναι του Κυρίου. Δεν είναι δική μας και εμείς καλούμαστε με αυτή τη δύναμη να πληρωνόμαστε, που είναι η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Έτσι λοιπόν ανέβηκε ο Ιωσήφ με τη Μαρία να απογραφθούν με τη Μαριάμ την ηραβωνισμένη με αυτόν εις γυναίκα ή της ή το έγκυος. Και πραγματικά θα έλεγε κανείς ότι η χρονική συγκυρία είναι η χειρότερη δυνατή για ένα ταξίδι. Μία απόσταση κάτι λιγότερο από 200 χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, μεταξύ της Ναζαρέτ και της Βιθλεέμ, σε συνθήκες δύσκολες κατά τα μέτρα της εποχής εκείνης, με τα μεταφορικά μέσα της εποχής εκείνης και ιδιαιτέρως για μία γυναίκα η οποία βρίσκεται σε προχωρημένη εγκυμοσύνη. Ποια εντύπωση άραγε θα δημιούργησε αυτό μέσα στις καρδιές του Ιωσήφ και της Μαρίας? Γιατί να επιτρέπει ο Θεός μια τέτοια ταλαιπωρία, σε τόσο δύσκολη κατάσταση, σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, μια γυναίκα να κάνει ένα τόσο μεγάλο ταξίδι με τις συνθήκες και τα μέσα της εποχής εκείνης? Να όμως που ο Θεός το επιτρέπει, γιατί αυτό είναι το σχέδιό Του. Διότι έτσι και μόνο θα εκπληρωθεί ο προφητικός λόγος. Μήπως συμβαίνουν στη ζωή σου δυσμενείς καταστάσεις, πράγματα τα οποία δεν θα τα ήθελες να συμβούνε, κι όμως ο Θεός τα επιτρέπει? Ας μην αναρωτιόμαστε και ας μην αμφιβάλλουμε για την αγάπη του Θεού. Διότι ο Ιωσήφ και η Μαρία σε λίγο θα διαπιστώσουν ότι η ταλαιπωρία που επέτρεψε ο Θεός στη ζωή τους και η οποία παρακάτω κλιμακώνεται, έγινε μέσα στο σχέδιο του Θεού ώστε να εκπληρωθούν οι γραφές και να γεννηθεί ο Χριστός. Πώς θα σου φαινόταν και πώς θα μου φαινόταν όταν διαπίστωνα ότι στο τέλος της ταλαιπωρίας μου, στο τέλος της δυσκολίας που επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μου, αυτό γίνεται αφορμή να εκπληρωθεί ο Λόγος Του μέσα στη ζωή μου? Γιατί αγαπητά αδέλφια, αυτό κρύβεται πίσω από την ταλαιπωρία την οποία υφίστανται οι άνθρωποι του Θεού όταν έχουν εμπιστευμένη τη ζωή τους στον Κύριο. Θα δουν ότι αυτά που επέτρεψε ο Θεός τελικά εκπληρώνουν το Λόγο του Θεού και το σχέδιο του Θεού μέσα στη ζωή τους. Και στο τέλος θα δουν, θα χαρούν και θα εφρανθούν και θα καταλάβουν γιατί ο Κύριος το επέτρεψε αυτό.
Γιατί ο Κύριος επέτρεψε μια κλιμακούμενη ταλαιπωρία μέσα στη ζωή μου, ένα καμίνι, μια δυσκολία, τη χειρότερη στιγμή, αυτό το ταξίδι με τη Μαρία, έτοιμη να γεννήσει, να ταξιδεύει τόσα χιλιόμετρα με τον Ιωσήφ, σε άσχημες συνθήκες. Διότι έτσι εκπληρώθηκε ο προφητικός λόγος. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητά αδέλφια, διότι δεν έχει νόημα η ζωή μας, αν στη ζωή μας δεν εκπληρώνεται ο λόγος του Θεού. Αυτή είναι η χριστιανική ζωή. Είναι ένα περπάτημα στο οποίο κάθε μέρα ο άνθρωπος βλέπει το λόγο του Θεού να εκπληρώνεται στη ζωή του και τις υποσχέσεις του Κυρίου να λαμβάνουν σάρκα και οστά. Και ενώ ήσαν εκεί, λέει, επληρώθησαν ημέρα του να γεννήσει. Αυτό που φοβόντουσαν, αυτό και έγινε. Ότι τους υποχρέωσαν να ταξιδέψουν και επάνω εκεί που ήταν στο ταξίδι και φτάσανε στη Βηθλεέμ, ήρθε και η ώρα της να γεννήσει. Μήπως αυτό που φοβάσαι γίνεται στη ζωή σου? Μήπως αυτό που προσεύχεσαι να μην γίνει τελικά γίνεται? Για να δούμε γιατί ο Κύριος τα επιτρέπει αυτά και πού οδηγεί τα πράγματα. Και γέννησε, λέει, τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσε αυτόν και κατέκλυνεν αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν είτο τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Απίστευτα πράγματα. Έτσι γεννήθηκε ο Υιός του Θεού. Κύριε, εμάς δεν μας μίλησες τόσες φορές? Δεν επισκέφθηκε ο άγγελος τη Μαρία και της είπε «Ευλογημένη σύ εν γυναιξή, χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, είναι ο Κύριος μαζί μας και περνάμε τέτοια ταλαιπωρία? Είναι ο Θεός μαζί μας και αναγκαζόμαστε να ταξιδέψουμε με την κοιλιά στο στόμα, όπως λένε, τόσα χιλιόμετρα? Να είναι η χειρότερη χρονική στιγμή να γεννήσει εκεί πάνω που είμαστε σε ένα τόπο ξένο, μακριά από το σπίτι μας? Και όχι μόνο αυτό, αλλά και να μην βρίσκουμε έστω ένα μέρος να μείνουμε σαν άνθρωποι? Να γεννήσουμε σαν φυσιολογικοί άνθρωποι, με ένα σπίτι, κάποιος, ένας άνθρωπος να μας λυπηθεί? Τίποτα, Κύριε, ούτε ένα μέρος να μείνουμε δεν μας βρήκες. Μα τι συμβαίνει εδώ πέρα? Το μόνο που βρέθηκε να μας φιλοξενήσει είναι μία φάτνη? Να μην έχουμε σαν άνθρωποι ένα μέρος να γεννήσει η Μαρία, να έχει τις ανέσεις, ας πούμε, της εποχής εκείνης, έστω τις στοιχειώδεις, το μωρό, να μπορούμε να το φροντίσουμε? Αυτό βρέθηκε για μας, Κύριε? Για εμάς που επιλέξαμε να παραδοθούμε σε σένα, να εργαστούμε το έργο σου, να κάνουμε το θέλημά σου? Μία φάτνη βρέθηκες για μας. Κατέκλυνε, λέει, αυτόν εν τη φάτνη. Δεν είναι το τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Δεν βρέθηκε ούτε μία πόρτα να ανοίξει για τους ανθρώπους του Θεού. Δεν βρέθηκε ούτε ένα σπίτι να φιλοξενήσει τον Υιό του Θεού, ο οποίος τα γεννιόταν. Γιατί όμως? Φαντάζομαι την απογοήτευση και την απορία του Ιωσήφ και της Μαρίας. Να είναι εκεί μέσα στη φάτνη εκείνη τη νύχτα, μέσα στο σκοτάδι, και να είναι απογοητευμένοι, προβληματισμένοι. Τα λένε, τώρα τι γίνεται? Έτσι είναι το σχέδιο του Θεού? Τώρα όντως αυτό συμβαίνει? Γεννάμε τον Υιό του Θεού και ο Θεός επιτρέπει να είμαστε σε τόσο δύσκολη κατάσταση? Ίσως και να το περίμεναν και διαφορετικά. Το να γεννηθεί ο Υιός του Θεού επί της γης, το να έρθει ο Μεσσίας επί της γης, κατά την ανθρώπινη λογική θα πρέπει να συνοδευτεί από δόξες, από τιμές, από άνεση, από πολυτέλεια ίσως, από αναγνώριση. Τίποτα από όλα αυτά όμως φαίνεται να μην γίνεται. Γιατί ο Κύριος δεν έχει ανάγκη την ανθρώπινη αναγνώριση, δεν έχει ανάγκη τις ανθρώπινες πολυτέλειες, δεν έχει ανάγκη τίποτα από όλα αυτά. Γιατί δεν θέλει να δοξάζεται με ανθρώπινους τρόπους, αλλά θέλει να δοξάζεται πραγματικά μέσα από καρδιές που τον εξητούν και τον λατρεύουν και οι οποίες δεν έχουν ανάγκη ούτε τιμές, ούτε δόξες, ούτε υλικά αγαθά για να ομολογήσουν το όνομα του Χριστού και να φανερώσουν ποιος γεννήθηκε και να τον αναγνωρίσουν ενώπιον όλων των ανθρώπων. Και ποιοι είναι αυτοί τους οποίους ο Κύριος έρχεται να χρησιμοποιήσει? Είναι οι ταπεινοί ποιμένες. Άνθρωποι άσημοι, άγνωστοι, αλλά όμως ευσεβείς και οι οποίοι απλά έκαναν τη δουλειά τους. Ήτανε στο πόστο τους. Έφερναν εις πέρας την ευθύνη τους και την αποστολή τους. Ποιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος, διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακάς της νυκτός επί το ποίμνιον αυτών. Επιμελούνταν εκείνο το οποίο τους είχαν εμπιστευθεί. Φρόντιζαν για να φέρουν εις πέρας τον τομέα της ευθύνης τους. Και εκεί επάνω ήρθε η επίσκεψη του Θεού. Αυτό είναι ένα μήνυμα για εμάς, για ό,τι μας έχει εμπιστευτεί ο Θεός, για κάποιο έργο, κάποια ευθύνη,
είτε μικρή είτε μεγάλη, όταν μένουμε σε αυτό με επιμέλεια, όταν χρειαστεί ακόμα να διανυκτερεύσουμε, γιατί αυτοί οι άνθρωποι, λέει, διανυκτέρευαν φυλάτοντες φυλακά στις νυχτός, δηλαδή έκαναν βάρδιες για να φυλάνε τα πρόβατα. Τότε ο Κύριος, όταν δει την επιμέλειά μας, όταν δει ότι αυτή την ευθύνη που μας έχει αναθέσει, είτε μικρή είτε μεγάλη, εμείς την επιμελούμαστε, τη φροντίζουμε, δεν την αμελούμε, επάνω σε αυτό θα κάνει μία ευλογημένη επίσκεψη. Και ειδού, λέει, άγγελος Κυρίου εξέφνης εφάνει εις αυτούς. Τίποτα δεν μαρτυρούσε αυτό το οποίο θα γινότανε σε λίγα λεπτά. Σκοτάδι, ησυχία, τα πρόβατα να κοιμούνται, οι άνθρωποι να φυλάνε τις βάρδιες μέσα στην ησυχία της νύχτας στο σκοτάδι και ξαφνικά να λάμπει ο τόπος. Ιδού άγγελος Κυρίου εξέφνης εφάνει εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγαν. Να λοιπόν πως λάμπει η δόξα του Θεού και πως έρχεται η επίσκεψη του Κυρίου, η δόξα του Κυρίου στους ανθρώπους, σε εκείνους οι οποίοι μένουν σε αυτό το οποίο τους έχει αναθέσει ο Θεός. Επιμελούνται το ποιμνιό τους, δηλαδή την ευθύνη που τους έχει αναθέσει ο Κύριος. Ένα έργο, είτε μικρό είτε μεγάλο, το οτιδήποτε τους έχει εμπιστευτεί ο Κύριος, το επιμελούνται με συνέπεια, εκεί επάνω ο Κύριος θα κάνει μια ευλογημένη ξαφνική επίσκεψη που τίποτα δεν τη μαρτυρούσε μέχρι πριν λίγα λεπτά. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, «Μη φοβήστε, διότι εδώ ευαγγελίζομαι εις εσάς, χαρά μεγάλη, ή της θέλει είστε εις πάντα των λαών». Η επίσκεψη του Κυρίου είναι ένα ευαγγέλιο, δηλαδή μία καλή αγγελία. Μη φοβόσαστε, τους λέει, γιατί βλέπουν αυτό το υπερφυσικό φαινόμενο, γιατί ευαγγελίζομαι εις εσάς, χαρά μεγάλη. Μία χαρά την οποία μάλιστα θα τη διακηρύξετε και θα την πείτε σε όλο το λαό. Διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ως της είναι Χριστός Κύριος. Και μέσα σε τρεις γραμμές ο άγγελος τους εξηγεί ποιο είναι αυτό το πρόσωπο. Δεν ξέρω, αδέλφια μου αγαπητά, αν έχουμε αντιληφθεί ποιο είναι αυτό το πρόσωπο. Ο Θεός να μας βοηθήσει να αντιληφθούμε ποιο είναι αυτό το πρόσωπο. Το πρόσωπο του Χριστού, εκείνο τον οποίο ακολούθησαν οι μαθητές, αλλά και οι ίδιοι δεν είχαν καταλάβει, μέχρι τη στιγμή που ο Κύριος επέτρεψε διάφορα γεγονότα στη ζωή τους για να τους ανοίξει τα μάτια. Με πιο χαρακτηριστικό ίσως τη στιγμή της θαλασσοταραχής, όταν ο Κύριος γαλήνεψε τη θάλασσα και τους ανέμους, είπαν «Αληθώς Θεού Υιός είσαι, τι είναι ούτως, ώστις και τον άνεμο προστάζει και τα κύματα και ησυχάζουν, αληθώς Θεού Υιός είσαι». Ποιο είναι λοιπόν αυτό το πρόσωπο, αγαπητά αδέλφια? Αυτό το πρόσωπο το οποίο θα κυριαρχήσει στο τέλος. Αυτό το πρόσωπο το οποίο ο διάβολος το κρύβει από τους ανθρώπους και θέλει να το κρύψει. Αυτό το πρόσωπο του οποίου θέλει να μας δείξει ότι η δύναμή του είναι ελαττωμένη, ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά στη ζωή μας, ότι μας έχει ξεχάσει, ότι δεν μας αγαπάει. Αυτή την βραδιά να δούμε ότι το πρόσωπο αυτό είναι σωτήρας. Γεννήθηκε για εμάς, γεννήθηκε για εμένα και για σένα, για να σε σώσει. Λέμε πολλές φορές, γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου, ήρθε ο Χριστός να σώσει τον κόσμο. Ήρθε ο Χριστός να σώσει τον κόσμο, αλλά ήρθε να σώσει εσένα προσωπικά και εμένα προσωπικά. Αυτός ο οποίος έρχεσαι να συναντήσεις απόψε είναι ο σωτήρας. Αυτός ο οποίος ζει μέσα σου δια Πνεύματος Αγίου είναι όχι ένας σωτήρας, είναι ο σωτήρας. Διότι αυτός μόνο μπορεί να σε ελευθερώσει και να σε σώσει από τα πάντα και πάνω απ' όλα να σου χαρίσει την αιώνια ζωή. Είναι, λέει, Χριστός Κύριος. Χριστός δηλαδή και χρισμένος από τον Θεό. Δεν είναι σαν τους κεχρισμένους βασιλείς της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι αμάρταναν και έπεφταν και λέει στους τρίνους ότι ο Χριστός του Κυρίου, λέει, επιάστη στις παγίδες αυτών. Δηλαδή οι εχθροί κατάφεραν να νικήσουν το βασιλιά μας, που είναι ο Χριστός του Κυρίου. Αυτός είναι Χριστός με χ κεφαλαίο. Αυτόν κανείς δεν μπορεί να τον νικήσει. Είναι ο κεχρισμένος για να μας σώσει και να μας πάει στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι εκείνος που ο Πατέρας του έχει εμπιστευτεί τις ψυχές μας για να μας οδηγήσει στο τέρμα, για να μας οδηγήσει στην αρπαγή της Εκκλησίας, για να μας έχει αιώνια κοντά του. Και τι λέει αυτός ο οποίος είναι Χριστός και είναι Μεσσίας και είναι και ποιμένας. Και λέει τα πρόβατα τα δικά μου τα κρατάω στα χέρια μου και ουδείς δύναται να αρπάσει αυτά. Θέλεις να είσαι ένα πρόβατο που ο Κύριος το βαστάει στα χέρια του σφιχτά και κανείς δεν μπορεί να το κρατήσει. Εμπιστέψου απόψε τη ζωή σου στον Χριστό. Μείνε στη θέση που ο Κύριος σε έχει θέσει. Μην ακούς τις εισηγήσεις του εχθρού που θέλει να σου
να σου εξουθενήσει το πρόσωπο του Χριστού, διότι είναι σωτήρας, διότι είναι Χριστός και διότι είναι Κύριος, δηλαδή είναι κυρίαρχος. Αυτός εξουσιάζει στα πάντα. Πολλές φορές εμείς βλέπουμε ανθρώπους να εξουσιάζουν, να δίνουν διαταγές, να έχουμε ανησυχίες, να φοβόμαστε. Αλλά αυτός που εξουσιάζει και κυριαρχεί σε όλα είναι ο Κύριος. Όχι ένας από τους πολλούς Κυρίους, αλλά ο Κύριος με κάπα κεφαλαίο. Και αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός, αδέλφια. Είναι εκείνος που απόψε είναι ανάμεσά μας. Σωτήρας, Χριστός και Κύριος. Ας τον δοξάσουμε με όλη μας την καρδιά. Σωτήρ ώστις είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θέλει είστε το σημείον εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν τη φάτνη. Πιστεύω θα πέσανε από τα σύννεφα οι ποιμένες εκείνη τη στιγμή. Πώς θα αναγνωρίσετε το Μεσσία? Θα πάτε στην Ιερουσαλήμ, την πρωτεύουσα, θα δείτε τις μπάντες να παίζουν, θα δείτε τα φώτα, θα δείτε τους βασιλείς να πηγαίνουν και να προσκυνάνε, θα δείτε τιμές και δόξες, θα δείτε άμαξες, τίποτα από όλα αυτά. Θα πάτε και θα αναζητήσετε ένα βρέφος εσπαργανωμένο κείμενον εν τη φάτνη. Και αυτή η ταλαιπωρία την οποία υπέστησαν ο Ιωσήφ και η Μαρία, αυτή η ταπείνωση γίνεται σημείο αναγνώρισης του Χριστού. Διότι ο Χριστός δεν αναγνωρίζεται μέσα από τις ανθρώπινες δόξες και τιμές. Και την περίοδο αυτή που είναι Χριστούγεννα, οι άνθρωποι οργανώνουν λαμπρές εκδηλώσεις, μεγάλες γιορτές, με μουσικές, με παραστάσεις, με φώτα. Εκεί δεν θα βρεις τον Χριστό. Τον Χριστό θα τον βρεις εσπαργανωμένο κείμενον εν τη φάτνη. Τον Χριστό θα τον βρεις στην ταπείνωση, στο ταπεινό φρόνημα, στη μετάνοια, στο χαμήλωμα, στην εξήτηση του Κυρίου με συντριβή καρδίας. Εκεί θα βρεις τον Χριστό εσπαργανωμένον κείμενον εν τη φάτνη. Διότι είναι γεγραμμένο ότι εγώ ο Άγιος κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο, αλλά και μετά του συντετριμένου την καρδία και του ταπεινού το πνεύμα. Αν θέλεις να σε αγγίξει απόψε ο Χριστός, πήγαινε μπροστά του και σύντριψε την καρδιά σου. Ταπείνωσε το πνεύμα σου και εκείνος θα έρθει να σε επισκεφθεί, να σε αγγίξει, να σε γεμίσει και να σε ανορθώσει. Ας τον δοξάσουμε, αδέρφια, με όλη μας την καρδιά, διότι είναι Χριστός Κύριος, αλλά είναι βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν τη φάτνη. Είναι αυτός ο οποίος βαστάει τα πάντα στα χέρια του, είναι ο κυρίαρχος του σύμπαντος, αλλά είναι αυτός τον οποίο μπορούμε να τον συναντήσουμε απόψε στα γόνατα. Στην ταπεινή θέση της προσευχής, μαζί με τους λίγους, τους αποφασισμένους να τον ακολουθήσουν και να μείνουν στην εξήτησή του, εκεί θα έρθει ο Χριστός και θα επισκεφθεί. Αυτό το μικρό και ταπεινό πίμνιο θα έρθει ο Κύριος να το ευλογήσει. Εσπαργανωμένο λοιπόν βρέφος, κείμενο εν τη φάτνη. Και εξέφνης, λέει στο 13, μετά του Αγγέλου, εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντων των Θεών και λεγόντων. Λίγα βλέπουμε, αλλά πολύ περισσότερα ο Κύριος κάνει στον πνευματικό κόσμο που δεν βλέπουμε. Έναν άγγελο είδανε εδώ οι ποιμένες, αλλά στην πραγματικότητα υπήρχαν πάρα πολλοί γύρω τους που δεν τους βλέπανε. Και σήμερα μπορεί να μην βλέπουμε, αλλά ο Κύριος γύρω μας είναι με τους αγγέλους του και μας διαφυλάτει, μας επισκέπτεται, μας ευλογεί και πολύ περισσότερα κάνει ο Κύριος, τα οποία εμείς δεν τα βλέπουμε και δεν τα αναγνωρίζουμε, αλλά καλούμαστε δια της πίστεως να τον εμπιστευτούμε. Και θα έρθει η στιγμή που θα τα δούμε. Όταν θα φτάσουμε στον ουρανό, πλέον δεν θα χρειαζόμαστε την πίστη, γιατί θα βλέπουμε. Τώρα όμως δεν περιπατούμε, λέει, δια της όψεως, περιπατούμε δια της πίστεως. Και ο Θεός μας δείχνει πράγματα πολλές φορές. Μας δίνει σημάδια της παρουσίας Του, ίσως κάτι μικρό. Αλλά να ξέρουμε ότι όπου είναι ο Θεός, μπορεί λίγα να φαίνονται, πολλά περισσότερα όμως συμβαίνουν. Ολόκληρη στρατιά ουράνια υμνούσαν τον Θεό και έλεγαν «Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία». Δόξαζαν τον Κύριο, ανάγγελαν την ειρήνη την οποία, η οποία έρχεται. Και ποια ειρήνη είναι αυτή? Μήπως ο κόσμος έχει ειρήνη? Μήπως ο κόσμος απέκτησε από τότε ειρήνη? Μήπως κατάφεραν οι άρχοντες του κόσμου αυτού να φέρουν την ειρήνη στον κόσμο? Δεν μιλάει για μια τέτοια ειρήνη ο Κύριος, αλλά για την ειρήνη μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Ήρθε ο Χριστός στη γη, ο λόγος του Θεού έγινε σάρκα για να ειρηνεύσει εμένα και εσένα τον αμαρτωλό και τον άθλιο με τον Πατέρα τον Ουράνιο, με τον Άγιο Θεό. Ήρθε ο Χριστός στη γη για κάθε αμαρτωλό, κλέφτη, πόρνο, διεστραμμένο, με ποιο σκοπό? Όχι να τον κρίνει και να τον τιμωρήσει, διότι δεν είναι αυτή η αποστολή του αυτή τη στιγμή, αλλά η αποστολή του είναι να τον φέρει σε ειρήνη με τον Ουράνιο Πατέρα. Πόσο μεγάλη είναι, αγαπητά αδέλφια, η αγαθότητα του Θεού και η αγάπη του. Να θέλει να φέρει σε ειρήνη τον βρωμερό άνθρωπο, τον αμαρτωλό άνθρωπο με τον Πατέρα τον Ουράνιο.
Και πώς το κατάφερε αυτό? Το κατάφερε χύνοντας το αίμα του επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αυτός είναι ο Χριστός. Σε αυτόν τον Χριστό πιστέψαμε και αυτός ο Κύριος είναι ανάμεσά μας απόψε. Ο οποίος μας φέρνει σε ειρήνη με τον Πατέρα και μεσητεύει υπέρ ημών. Μεσητεύει για μας. Όταν προσευχόμαστε, παίρνει την προσευχή μας ο Χριστός και την πηγαίνει μπροστά στον Πατέρα. Όταν πέφτουμε και αμαρτάνουμε, ο Χριστός με το αίμα του ενώπιον του Πατρός μας αποκαθιστά. Φοβερά πράγματα, αγαπητά αδέλφια, συμβαίνουν, που πολλές φορές τα ξεχνάμε. Και πιάνουμε και απογοητευόμαστε, γιατί δεν έγινε το ένα, γιατί δεν πέτυχα το άλλο, γιατί αυτό. Πράγματα τα οποία κλέβουν την καρδιά μας, κλέβουν την προσοχή μας, μας φέρνουν θλίψεις και στεναχώριες, ενώ ο Κύριος έχει για μας πλούτη πνευματικά, που μας καλεί να τα γευθούμε και να τα γνωρίσουμε μέσα στο Λόγο Του και μέσα στην Εκκλησία Του. Εν ανθρώπης ευδοκία. Δηλαδή, ο Θεός ευδόκησε τους ανθρώπους. Γιατί ευδόκησε? Γιατί ήταν καλή? Όχι. Αλλά γιατί βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο οποίος άνοιξε την πόρτα της επικοινωνίας με τον ουρανό. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Τι ούτως αρχιερεύς, λέει, έπρεπε. Γιατί τι ούτως αρχιερεύς? Άμωμος, άγιος και χωρισμένος από τον αμαρτωλόν. Γιατί τι ούτως αρχιερεύς? Μήπως ήμασταν εμείς οι καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους, ώστε να μας πρέπει τι ούτως αρχιερεύς, δηλαδή μεσίτης για να μας φέρει σε επαφή με τον Θεό? Όχι. Αλλά όπως ένας πολύ βαριά άρρωστος, τι ούτως γιατρός μόνο θα μπορούσε να τον θεραπεύσει, ένας πάρα πολύ εξειδικευμένος, ένας πάρα πολύ καλός γιατρός, και αν βρεθεί αυτός ο ασθενής σώζεται, έτσι και για μας που ήμασταν έτοιμοι να πάμε στην κόλαση, ο Θεός βρήκε και απέστειλε εκείνον, τον ένα, τον Χριστό, ο οποίος είναι ο μοναδικός, δυνάμενος και αρμόδιος να μας σώσει. Εν ανθρώπης ευδοκία λοιπόν, και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι ποιμένες είπων προς αλλήλους, ας υπάγομεν λοιπόν έως Βηθλεέμ και ας είδομεν το πράγμα τούτο το γεγονός το οποίο ο Κύριος εφανέρωσε εις ημάς. Και ήλθον με τα σπουδής και έβρον την τεν Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Εκεί λοιπόν μέσα στη μοναξιά τους, ο Ιωσήφ και η Μαρία, μέσα στην απογοήτευσή τους, στην απορία τους, τον προβληματισμό τους, ανοίγει η πόρτα και μπαίνουν μέσα οι ποιμένες. Δεν ξέρω τι θα περιμένανε, ποιον θα περιμένανε να μπει μέσα, ποιον προσεύχονταν να στείλει ο Θεός να τους παρηγορήσει, ή αν περίμεναν ότι με κάποιο τρόπο οι άνθρωποι θα τους τιμήσουν για αυτό το μεγαλειώδες συμβάν να γεννηθεί ο Μεσσίας από τη Μαρία. Αλλά άνοιξε η πόρτα και μπήκαν οι ποιμένες. Άνθρωποι ταπεινοί, ευσεβείς, αλλά στους οποίους ο Θεός είχε φανερωθεί. Και δεν θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι με τη δική τους σοφία, με τη δική τους γνώμη, να μας αποδίδουν τιμές και δόξες, αλλά θέλουμε ανθρώπους τους οποίους να τους έχει μιλήσει ο Θεός. Ανθρώπους να αποστείλει ο Κύριος, τους οποίους να έχει επισκεφθεί ο ίδιος. Και εδώ ο Ιωσήφ και η Μαρία λαμβάνουν επίσκεψη ανθρώπων τους οποίους επισκέφθηκε ο Κύριος και τους έδωσε συγκεκριμένη οδηγία. Και φαντάζομαι πόση χαρά και πόση παρηγοριά θα πήρανε όταν μπήκαν μέσα αυτοί οι άνθρωποι στη Φάτνη και είπανε «Ήρθαμε γιατί μας μίλησαν οι άγγελοι ότι εδώ γεννήθηκε ο Μεσσίας». Και αυτή θα ήταν η παρηγοριά του Ιωσήφ και της Μαρίας εκείνη τη βραδιά. Ότι ο Κύριος μίλησε σε ανθρώπους, όχι τους υψηλά ιστάμενους αυτού του κόσμου, αλλά σε ανθρώπους ταπεινούς και ευσεβείς. Δεν ξέρω με ποιον ψάχνεις ή ψάχνω να συνδεθούμε, να κάνουμε παρέα, να τον έχουμε σαν βοηθό μας, να τον έχουμε στήριγμά μας. Μην το ψάχνουμε στους υψηλά ιστάμενους αυτού του κόσμου. Όχι απλά θα μας απογοητεύσουν, αλλά πολλές φορές μπορεί να μας οδηγήσουν και έξω από το θέλημα του Θεού. Ας ζητάμε την κοινωνία, την αγάπη, το στήριγμα, την παρέα, την επικοινωνία με ανθρώπους στους οποίους μιλάει ο Θεός. Με ποιον αρέσκεσαι να κάνεις παρέα? Ποιανού τη συντροφιά θέλεις? Με ποιον σου αρέσει να συγχροτίζεσαι? Επίλεξε να έχεις κοινωνία με ανθρώπους τους οποίους κατευθύνει ο Θεός. Με ανθρώπους τους οποίους μιλάει ο Θεός. Διότι ανάμεσά τους είναι ο Κύριος και όταν και εσύ βρίσκεσαι μαζί τους, είσαι και εσύ μέσα σε αυτή την παρέα όπου ο Χριστός προείσταται και παρίσταται και είναι έτοιμος να μιλήσει και να ευλογήσει. Οι ποιμένες λοιπόν ήρθαν εκείνο το βραδινό,
Οι ποιμένες έκαναν παρέα στον Ιωσήφ και τη Μαρία. Οι ποιμένες ομολόγησαν ότι ο Κύριος τους μίλησε και όχι μόνο ομολόγησαν, αλλά λέει διεκήρυξαν τον λόγο των λαλιθέντα προς αυτούς περί του πεδίου τούτου. Δεν αρέσκεται ο Κύριος να κηρύτεται το όνομά του από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να στέκονται ψηλά στον κόσμο αυτό, να είναι άρχοντες, να έχουν μια κοινωνική θέση, να έχουν μια οικονομική επιφάνεια, αλλά αρέσκεται να ομολογείται το όνομά του από ανθρώπους ταπεινούς, ευσεβείς, τους οποίους ο Κύριος επισκέπτεται και τους μιλάει. Γι' αυτό και επέλεξε εκείνη τη βραδιά να διακηρυχθεί ότι γεννήθηκε ο Μεσσίας μέσα από τους ταπεινούς ποιμένες. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαλιθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Είναι δυνατόν? Σε αυτούς φανερώθηκε ο Θεός? Εδώ υπάρχουν αρχιερείς, γραμματείς, φαρισαίοι, σαδουκαίοι, βασιλιάδες. Σε αυτούς φανερώθηκε ο Θεός. Και έτσι γεννήθηκε ο Χριστός. Τι είναι αυτά που μας λέτε, τι είναι αυτά που μας ομολογείτε? Ο Χριστός, αυτός που περιμέναμε τόσους αιώνες, ο Μεσσίας, στη Φάτνη, ένα σπίτι δεν βρέθηκε, να πάνε έτσι οι επιτροπές να τον τιμήσουν, να πάνε άρχοντες να τον προσκυνήσουν, τίποτα από όλα αυτά. Έτσι γεννήθηκε ο Χριστός. Οι άνθρωποι εθαύμασαν οι ακούσαντες περί των λαλιθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Και όταν ακούνε πολλές φορές οι άνθρωποι το Ευαγγέλιο του Χριστού, να απορούν και να θαυμάζουν για το πόσο Θεός επισκέπτεται τον άνθρωπο. Πώς μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί? Πώς μπορεί να πάρει αιώνια ζωή? Ποιο είναι το πρόσωπο του Χριστού? Αλλά όμως θα το αναγνωρίσουν, θα το αποδεχθούν? Και εκεί είναι το μυστικό, εκεί είναι το κλειδί. Όταν ακούμε και εμείς ακόμα οι ίδιοι πολλές φορές πράγματα από τον Λόγο του Θεού που μπορεί να μας φαίνονται δύσκολα, παράξενα, να θαυμάζουμε και να απορούμε για αυτό το οποίο ακούμε, αλλά τεκμηριωμένα και βασισμένα μέσα από το Λόγο του Θεού, εκεί καλούμαστε να δείξουμε ειλικρίνεια και ταπεινό πνεύμα. Όταν μας ελέγχει ο Λόγος του Θεού, να πούμε αμήν Κύριε, ο Λόγος σου είναι αληθής, είναι ναι και αμήν, εγώ όμως δεν μπορώ να το κάνω. Σε παρακαλώ, βοήθησέ με. Σε παρακαλώ, ελέησέ με. Καλούμαστε να μην απορρίψουμε κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουμε ή θαυμάζουμε ή μας ενοχλεί. Καλούμαστε με ταπεινή καρδιά να υποταχθούμε εις αυτό, να το δεχθούμε και να ζητήσουμε έλεος παρακυρίου για να μπορέσουμε και να το εκτελέσουμε. Πάντες λοιπόν οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαλιθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους, διαλογιζομένη περί αυτών εν την καρδία αυτής. Και το αναφέρει και σε άλλα σημεία αυτό ο Λόγος του Θεού. Ένα ευλογημένο φρόνημα της Μαριάμ. Ό,τι μηνύματα παίρνει, ό,τι ακούει από το Λόγο του Θεού, ό,τι συμβάντα βλέπει να γίνονται στη ζωή της που είναι παρακυρίου, να τα φυλάει στην καρδιά της και να τα διαλογίζεται, δηλαδή να τα σκέπτεται. Δεν ξέρω πού είναι δοσμένη η σκέψη σου και η καρδιά σου. Μήπως είναι δοσμένη σε μέριμνες, σε στόχους επίγειους, σε αιτήματα, σε ψυχαγωγίες διάφορες. Πολλά προσφέρονται στον άνθρωπο, πολλά του σερβίρονται. Τι διαλογίζεσαι? Όταν πέφτεις και όταν πέφτω στο κρεβάτι να κοιμηθώ, όταν κάθομαι στον καναπέ να ξεκουραστώ, τι διαλογίζομαι, τι σκέφτομαι, τι με απασχολεί? Η Μαριάμ λέει ήταν διαλογιζομένη περί αυτών εν την καρδία αυτής. Δοκίμασε να διαλογίζεσαι τα πράγματα του Θεού. Να σκέφτεσαι τον Κύριο. Αν δυσκολεύεσαι, άνοιξε τη γραφή σου εκείνη τη στιγμή και άρχισε να μελετάς και ο Κύριος, το Πνεύμα το Άγιο, θα αρχίσει να σχολιάζει μέσα σου τα λόγια. Μην κάνεις την απλή κίνηση να πάρεις το κινητό και να αρχίσεις να σερφάρεις. Γιατί εκεί θα διαλογίζεσαι αυτά που ο κόσμος σου προβάλλει. Αλλά άνοιξε τη γραφή ή σκέψου αυτά που έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή σου και θα δεις ότι θα έρθει η παρουσία του Θεού να σε επισκεφθεί. Αυτό ήταν το ευλογημένο φρόνημα της Μαριάμ. Και επέστρεψαν, λέει, οι ποιμένες, δοξάζοντες και υμνούντες τον Θεό, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδον, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Όπως ελαλήθησαν προς αυτούς, όπως τους τα είπε ο Άγγελος, έτσι και τα είδαν. Και όπως μας τα λέει ο Κύριος, αδέλφια αγαπητά, έτσι και θα τα δούμε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο διότι έχουμε λόγο προφητικό, λόγο γεγραμμένο. Έχουμε μαρτυρίες Πνεύματος Αγίου. Όλα όσα ο Κύριος μαρτυρεί ότι θα γίνουν, θα γίνουν. Όσα μαρτυρεί ο Λόγος του Θεού θα εκπληρωθούν και ήδη τα βλέπουμε να εκπληρώνονται. Και πάνω απ' όλα, πρώτη έλευση του Κυρίου τότε, δεύτερη έλευση του Κυρίου σήμερα. Οι άνθρωποι τότε γνώριζαν από τα γεγραμμένα από το βιβλίο του προφήτη Δανιήλ ότι πλησίαζε ο καιρός της εκπλήρωσης.
Σήμερα και εμείς το γνωρίζουμε. Όχι με ακρίβεια, αλλά βλέπουμε τα σημεία. Ο καιρός είναι πλησίον, αδέλφια αγαπητά. Τότε επέκειτο η πρώτη έλευση του Χριστού, τώρα επίκειται η δεύτερη έλευση του Χριστού. Μακάριος όποιος τότε τον αναγνώρισε, μακάριος όποιος και τώρα τον αναγνωρίζει και τον περιμένει. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.